Λοιπόν, χαίρομαι που μου δίνετε σήμερα η ευκαιρία να μιλήσω για το ιστορικό της ιδρύσεως και της δραστηριότητας του φιλοπρόοδου ομίλου Παραμυθιάς. Ο φιλοπρόοδος όμιλος Παραμυθιάς είναι ο αρχαιότερος πολιτιστικός σύλλογος της Θεσπρωτείας. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1959 και είχε στην ιδρυτική του διακήρυξη δύο κύριους στόχους. Ο ένας στόχος ήταν η προαγωγή των πολιτιστικών δημιουργία και προαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή μας, και ο δεύτερος ήταν η διοργάνωση των εορτών Σουλίου. Ιδρύθηκε, όπως είπαμε, το 1958 με πρωτοβουλία συμπολιτών μας, και θεωρώ επιβλημένο να τονίσω ότι κύριο και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ίδρυση του Συλλόγου είχε ο συμπατριώτης μας και παραμυθιωτολάτρης αείμνηστος Βασίλης Κραψίτης, και συνεπικουρούμενος από έγκριτα μέλη της κοινωνίας μας τότε. Αναφέρω μεταξύ αυτών τον τότε γυμνασιάρχη Χαράλαμπο Περδικάρη, μετά πρόεδρο του ΟΛΜΕ, τους γιατρούς Σακά, Καλαμπάκο, Θωμά Σταμούλη, ο Χριστόφορος Βαϊμάκης, ο Κώστας ο Μητσόνης, είναι ορισμένα από τα ονόματα που μου έρχονται στο νου τώρα ύστερα από 50 χρόνια, ο Σπύρος ο Μουσελίμης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο καταρτίστηκε τότε, κατάφερε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να πετύχει τους στόχους του. Μέσα σε ένα χρόνο εξεδόθηκε το βασιλικό διάταγμα, με το οποίο, με τη συνεπικουρία και του Συλλόγου και των φίλων του Σουλίου, για την καθιέρωση των εορτών Σουλίου προς απόδοση τιμής στους ενδόξους προγόνους μας του Σουλίου. Επίσης, κατάφερε να παραχωρηθεί από το Δήμο οικόπεδο για τη στέγαση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, και ακόμη, παρόλο τα πενιχρά οικονομικά μέσα της εποχής εκείνης, ίδρυσε μία θαυμάσια φιλαρμονική. Όλα αυτά έγιναν στη δεκαετία του 60, τα οποία παρακολούθησα εγώ βέβαια εκ του μακρόθεν, διότι φοιτούσα το Πανεπιστήμιο τότε στη δεκαετία αυτή του 60 και εγκαταστάθηκα στην Παραμυθιά το 1900, αρχές του 70. Στα μέσα του 70 αναμίχθηκα στα διοικητικά του Συλλόγου, διετέλεσα αντιπρόεδρος και πρόεδρος, και με την βοήθεια όλων των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων καταφέραμε να επαναλειτουργήσουμε τη φιλαρμονική, το δε κτίριο του ΦΟΠ. Εκείνο τον καιρό το παραλάβαμε, υπήρχε μόνο μία αίθουσα στο ισόγειο, το δε ανώγειο ήταν σε γιαπή. Με πολλούς κόπους, πολλές αγωνίες και πολλή προσπάθεια καταφέραμε, με επιχορηγήσεις, με συνδρομές, με βοήθεια από το Υπουργείο και από διάφορους κρατικούς φορείς, να καταστήσουμε τον επάνω όροφο λειτουργικό, τουλάχιστον, βέβαια δεν τον τελειοποιήσαμε απόλυτα. Πάντως εκείνη την εποχή διαθέσαμε ένα ποσό άνω του 1,5 εκατομμυρίου, ποσό για την εποχή αρκετά μεγάλο. Μετά το 1982 σταμάτησα να αναμειγνύομαι στα διοικητικά του φιλοπρόοδου ομίλου, και οι διάφοροι σύλλογοι οι οποίοι εξελέγησαν έκτοτε όλοι κατέβαλαν προσπάθειες, άλλος με περισσότερη, άλλος με λιγότερη επιτυχία, και φτάσαμε σήμερα στο σύλλογό μας να έχουμε ένα συμβούλιο με επικεφαλής τον δραστήριο σημερινό πρόεδρο, τον Νίκο τον Γόγο, και το οποίο εκτελεί έργο πολλαπλό και αξιοζήλευτο, και ευχόμαστε καλό κουράγιο, καλή δύναμη να συνεχίσουν και στο μέλλον να προσφέρουν στα πολιτιστικά του Συλλόγου
στα πολιτιστικά της κοινωνίας μας και του Δήμου μας γενικότερα.